Γεια σας, είμαι ο Αντώνης από το AntonyDavidPhoto.com και αυτή είναι η ένατη κριτική φωτογραφίας. Ένατη κριτική σημαίνει 9 κριτικές, άρα 9 εβδομάδες. Έχουν ήδη λοιπόν περάσει πάνω από 2 μήνες που κάνω κριτικές στις φωτογραφίες σας και ούτε καν κατάλαβα πως έχει περάσει τόσο πολύ καιρός. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε, όπως και κάθε άλλη φορά, 5 φωτογραφίες από τα μέλη του group που έχω δημιουργήσει στο Facebook. Κλασικά θα πω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει, τι θεωρώ σωστό και τι θεωρώ λάθος. Και φυσικά στο τέλος κάθε φωτογραφίας θα προτείνω λύσεις και ιδέες για το πώς θα μπορούσε να έχει βγει η εκάστοτε λήψη καλύτερη. Σε αυτή την κριτική λοιπόν σήμερα θα έχουμε και ένα μικρό δωράκι, ένα μικρό έξτρα, το οποίο θα είναι να σας πω μία τεχνική Photoshop για το πώς μπορούμε να δέσουμε έναν ουρανό από μία άλλη φωτογραφία πάνω σε μία φωτογραφία δικιά μας που έχει ουρανό που δεν μας αρέσει. Αυτό το κάνω επειδή ένα από τα άτομα που μου στείλανε φωτογραφίες, συγκεκριμένα ο Γιώργος ο Φανάρας, μου έστειλε μία φωτογραφία που έχει κάνει μία σχετική επεξεργασία, μια πολύ εύκολη επεξεργασία, η οποία θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται στο Photoshop και μπορείτε φυσικά και εσείς μετά να τη δοκιμάσετε σε δικές σας φωτογραφίες για να έχετε κάποιο ανάλογο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να δούμε γρήγορα τις φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν στην πρώτη φωτογραφία, μας την έχει στείλει ο Αλέξανδρος. Είναι ένα ασπρόμαυρο cityscape μεγάλης έκθεσης. Η φωτογραφία κατά κύριο λόγο μας βγάζει μια ηρεμία λόγω του ομιχλώδους τοπίου και της ομαλής εναλλαγής των τόνων του γκρι που περιέχει. Και έρχεται να σπάσει αυτή η ηρεμία πολύ δημιουργικά με την έντονη διαγώνιο της γέφυρας, η οποία χρησιμεύει και σαν οδηγός για το μάτι μας για να μας οδηγήσει μέσα στη φωτογραφία. Πάμε να δούμε λιγάκι με τι έχει βγει αυτή η φωτογραφία. Δεν έχει βγει με DSLR ή με mirrorless, έχει βγει με κινητό. Συγκεκριμένα έχει βγει με το Huawei P10 Plus, 154 δευτερόλεπτα έκθεση, διάφραγμα 1,8, κρατήστε το αυτό, ISO 50 στα 3,9 χιλιοστά ή σε αναλογία full frame 27 χιλιοστά. Γιατί σας είπα να κρατήσετε το 1,8 διάφραγμα? Διότι μία από τις πιο κοινές, ας πούμε, αδυναμίες των φακών είναι τα ανοιχτά διαφράγματα. Όσο πιο ανοιχτά, σε όσο πιο ανοιχτό διάφραγμα φωτογραφίζουμε, τόσο πιο soft είναι η εικόνα, κυρίως στα άκρα. Στους περισσότερους φακούς, όχι σε όλους φυσικά. Έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα 100% crop της φωτογραφίας του Αλέξανδρου και βλέπουμε τέρμα δεξιά από εκεί που αρχίζει η γέφυρα από το κάδρο μας ότι μπορούμε να διακρίνουμε τα κάγκελα το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό υποδηλώνει τεράστια οξύτητα και πολύ καλή κατασκευή φακού και αισθητήρα στο συγκεκριμένο κινητό. Από ό,τι θυμάμαι, η Leica είναι η εταιρεία η οποία συνεργάζεται με τη Huawei και φτιάχνουν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Έχουν κάνει λοιπόν πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το φωτογραφικό κομμάτι του κινητού αυτού. Δεν το έχω δουλέψει εγώ προσωπικά, αλλά κρίνοντας από αυτή τη φωτογραφία βλέπω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πέρα λοιπόν τώρα από τα τεχνικά, η φωτογραφία, όπως είπαμε, βγάζει μια ηρεμία. Μου αρέσει αυτό το ομιχλώδες τοπίο που υπάρχει πίσω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει έξτρα επεξεργασία ή αν έτσι βγήκε η λήψη. Αν έχει γίνει επεξεργασία, έχει γίνει πάρα πολύ καλή επεξεργασία, διότι δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Δεν φαίνεται κάτι ψεύτικο και αυτό είναι πολύ καλό. Γενικά, όταν επεξεργαζόμαστε κάτι, είναι καλό να μην φαίνεται ότι είχε επεξεργαστεί. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, μου αρέσει αυτή η μίξη ηρεμίας με ένταση που υπάρχει λόγω της διαγωνίου αυτής της γέφυρας και μου αρέσει πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία, μας την έχει στείλει ο Γιώργος. Είναι η φωτογραφία στην οποία σας είπα θα σας κάνω και ένα mini tutorial στο Photoshop ουσιαστικά, που θα σας δείξω τι τεχνική χρησιμοποίησε ο Γιώργος για να φτιάξει αυτή την εικόνα. Στην δεδομένη φωτογραφία λοιπόν, ας πάρουμε λίγο τα στοιχεία της αρχικής λήψης, που είναι Nikon D610, ταχύτητα 1:4000, διάφραγμα 3,5, ISO 500 στα 15 χιλιοστά. Έτσι, αυτή είναι η αρχική μας λήψη. Ο Γιώργος λοιπόν εδώ πέρα έχει προσθέσει ουρανό από άλλη φωτογραφία στην φωτογραφία του. Υπάρχει ένα λαθάκι όσον αφορά το white balance, δηλαδή ο ουρανός είναι αρκετά ψυχρός σε σχέση με τα χρώματα της υπόλοιπης φωτογραφίας που είναι τα δέντρα και ο δρόμος, έτσι. Ή θα έπρεπε να είναι πιο θερμός ο ουρανός ή θα έπρεπε να είναι πιο ψυχρό το από κάτω. Πρώτο λάθος εδώ. Δεύτερο λάθος είναι ότι αν πάμε από κοντά, σας δείχνω εδώ πέρα 100% crop της φωτογραφίας, βλέπουμε ότι η φωτογραφία είναι κουνημένη. Με ταχύτητα 1:4000 είναι πρακτικά αδύνατο να κουνηθεί τέτοια φωτογραφία. Δεν ξέρω λοιπόν τι έφταιξε Γιώργο και βγήκε έτσι το αποτέλεσμα. Μήπως έχεις παίξει με διπλό layer της φωτογραφίας για να μπορέσεις να σβήσεις κάποιες ατέλειες που μπορεί να φαινόντουσαν από την επεξεργασία. Δεν ξέρω, θα μου απαντήσεις εσύ ο ίδιος. Και εδώ λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ότι η φωτογραφία είναι κουνημένη, υπάρχουν διπλά είδωλα. Μπορεί να έχει γίνει λόγω το ότι έχουν χρησιμοποιηθεί παραπάνω από ένα layer για να μπορεί να σβηστούν κάποιες ατέλειες λόγω της επεξεργασίας του ουρανού. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά σίγουρα με τέτοια ταχύτητα που έχεις φωτογραφίσει την αρχική λήψη, που έχεις κάνει την αρχική λήψη, δεν υπάρχει περίπτωση να σου έχει βγει κουνημένη αυτή η φωτογραφία. Έτσι. Και βλέπουμε και άλλο ένα πρόβλημα επάνω στον ουρανό φυσικά. Είναι το σημείο εκείνο όπου σβήνει ουσιαστικά ο ουρανός ο ψεύτικος μέσα στην κανονική μας φωτογραφία.
Με αυτή την τεχνική λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες, όπως αυτά τα πολύ λεπτά σημεία που είναι τα κλαδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρακτικά αδύνατο, να σβήσουμε τον ψεύτικο ουρανό μέσα στην κανονική μας φωτογραφία. Πάμε λιγάκι να δούμε πώς το έκανε λοιπόν αυτό ο Γιώργος. Είμαστε λοιπόν στο Photoshop και θα βάλω δύο δικές μου φωτογραφίες που έχω βγάλει με το κινητό μου. Πάμε λιγάκι. Λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε, να βάλουμε σε αυτή τη φωτογραφία που έβγαλα με το κινητό μου, έτσι, να βάλουμε αυτό τον ουρανό. Έτσι, την έχω ανεβάσει και στο group αυτή τη φωτογραφία, την έχετε δει και μόνη της. Παίρνω λοιπόν τη φωτογραφία από εδώ, την επικολλάω εδώ, άρα λοιπόν σε ξεχωριστό layer, έτσι είναι από πάνω, και την κουνάω στο σημείο που θέλω να φαίνεται ο ουρανός μου ουσιαστικά. Έτσι, άρα λοιπόν θέλω να πάει κάπου εδώ, ας πούμε, ο ουρανός. Έρχομαι στο layer, κάνω δεξί κλικ, πηγαίνω στα blending options και έρχομαι εδώ κάτω που λέει blend if gray, bla bla bla. Έτσι, θέλω να επηρεάσω λοιπόν την κάτω φωτογραφία και να κρατήσω μόνο τον ουρανό από την πάνω φωτογραφία. Άρα λοιπόν πηγαίνω εδώ που λέει underlying layer και κουνάω αυτό το slider. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά ότι αρχίζει να τρυπάει ο ουρανός στην κάτω φωτογραφία. Διατηρείται το κτίριο, αλλά αν πάω πολύ δεξιά, αρχίζει και χάνεται και ο ουρανός. Δεν το θέλουμε αυτό. Κρατάμε λοιπόν μέχρι εδώ περίπου τον ουρανό, τόσο περίπου τον θέλουμε. Έτσι, φέρνουμε πάλι αυτό μέσα. Zoomar, τώρα, για να μπορούμε να τελειοποιήσουμε αυτό το πράγμα, φυσικά δεν είναι η τελική φωτογραφία, δεν μπορεί να είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές ατέλειες από ό,τι θα δείτε εδώ πέρα. Έτσι, έρχομαι στο layer το πάνω και του βάζω μία μάσκα. Τώρα λοιπόν χρησιμοποιούμε το brush tool για να μπορέσουμε να σβήσουμε ή να γράψουμε με τη μάσκα, κρατάμε ή αφαιρούμε κάτι. Με το X το πλήκτρο αλλάζουμε από άσπρο σε μαύρο, μα δούμε εδώ κάτω αριστερά. Το ένα αφαιρεί και το άλλο προσθέτει. Έτσι τώρα δηλαδή βλέπουμε ότι αφαιρώ, τρυπάω από τη μάσκα στοιχεία, άρα λοιπόν τρυπάω, σβήνω από την πάνω φωτογραφία το κομμάτι που βάφω. Και άμα θέλω να γυρίσω πίσω να βάψω πάνω από το ίδιο σημείο πάλι, να κάνω το ανάποδο, ξαναπατάω το X και το σβήνω αυτό, έτσι. Πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε λίγο τη φωτογραφία από τα περιττά στοιχεία που έχουν κρατηθεί από την φωτογραφία του ουρανού που έχω βάλει, του ψεύτικου ουρανού. Έτσι, ψεύτικος εννοούμε ότι δεν ήταν της ίδιας λήψης, έτσι αυτό εννοούμε. Ο ουρανός είναι μια χαρά αληθινός. Λοιπόν, σβήνουμε και εδώ το κομμάτι αυτό, μιας που δεν το θέλουμε. Βλέπουμε, παρατηρούμε εδώ ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα που υπήρχε και στον Γιώργο, έτσι, στη φωτογραφία του Γιώργου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσεις γύρω-γύρω από τόσο μικρές λεπτομέρειες. Τις υφές, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έρχομαι και εδώ να δω τι άλλο μου έχει μείνει από τη φωτογραφία του ψεύτικου ουρανού που έβαλα. Βάφω ουσιαστικά πάνω από όλα αυτά τα κομμάτια που δεν χρειάζομαι, δεν χρειάζεται να φαίνεται ο ουρανός. Έτσι, κρατάμε μόνο το κανονικό. Μεγαλώνουμε λιγάκι τον κέρσορ εδώ για να μην παίρνει πάρα πολύ ώρα. Ωραία. Και εδώ φυσικά. Κάνουμε λίγο zoom out να δούμε τι έχει μείνει. Έχουν μείνει εδώ πέρα κάποιες λεπτομέρειες. Και εδώ. Εδώ κάτω δεν έχει κάτι από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Εδώ, όχι εντάξει, κομπλένει και εδώ. Ωραία, για πάμε να κάνουμε ένα τεστ. Από ό,τι βλέπουμε, εδώ έχει μείνει κάτι. Έφυγε. Και εδώ. Ωραία, και βλέπουμε ότι έτσι ήταν κανονικά η φωτογραφία και έτσι έγινε με τον άλλο ουρανό, τον ψεύτικο ουρανό ουσιαστικά που έβαλα σε αυτή τη φωτογραφία. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν μπορείτε να δοκιμάσετε και εσείς σε δικές σας λήψεις και να παίξετε λιγάκι με αυτό το κολπάκι του blending ουσιαστικά των δύο layers για να μπορέσετε να καταφέρετε κάτι ανάλογο σαν αποτέλεσμα. Μεγάλη προσοχή να ταιριάξετε μόνο το white balance του ψεύτικου ουρανού, του έξτρα ουρανού, στην υπάρχουσα φωτογραφία σας. Τώρα εδώ πέρα εγώ δεν θα μπλέξω με white balance να εξορροπήσω πράγματα για να μην φάω χρόνο, γιατί είναι ένα mini tutorial ίσα ίσα για να δείτε πώς γίνεται αυτή η τεχνική. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία μας, την έχει στείλει ο Λευτέρης. Θα μπορούσαμε να την πούμε street φωτογραφία, η οποία έχει βγει στο υπόστεγο ενός κτηρίου. Πάμε να δούμε λιγάκι στοιχεία λήψης. Sony A6000, 1160 ταχύτητα, διάφραγμα 10, ISO 400, στα 28 χιλιοστά ή για full frame αναλογία, 44 χιλιοστά. Η φωτογραφία έχει βγει με προτεραιότητα διαφράγματος, κάτι που σημαίνει ότι η μηχανή έχει επιλέξει την ταχύτητα του κλίστρου. Πάμε λιγάκι να δούμε το πιο προφανές από όλα τα στοιχεία της φωτογραφίας, είναι φυσικά η γεωμετρία της. Άρα λοιπόν και οι διαγώνιες γραμμές που βλέπουμε εδώ, οι οποίες οδηγούν το μάτι μας προς το κέντρο αριστερά που είναι το σημείο εκείνο της φωτογραφίας. Έχουμε επίσης δεξιά και αριστερά τους όγκους από τις κολόνες και πάνω κάτω έχουμε τον όγκο του ταβανιού και του πατώματος φυσικά. Έτσι. Αυτό λοιπόν οδηγεί το μάτι μας εκεί που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, που είναι ο κόσμος ουσιαστικά. Ωστόσο δεν βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο να γίνεται, βλέπουμε απλά τυχαία κόσμο να κάνει πράγματα και μάλιστα δεν είναι και τόσο ευδιάκριτο το τι κάνει ο καθένας. Έτσι. Ωστόσο Λευτέρη, θα μπορούσε έτσι όπως έχει καδράρει, που δεν μου πολύ αρέσει επειδή έχει κόψει αρκετό ταβάνι για δικά μου γούστα, αλλά κατάλαβα τι θέλει να κάνει. Θέλει να παίξει με τις σκιές και τις κολόνες φυσικά, τον όγκο που έχουν οι κολόνες,
κανένα πρόβλημα. Και έτσι θα μπορούσε να έχει ένα πολύ πιο δυνατό κάδρο, αν είχε επιλέξει ένα από τα 4 δυνατά σημεία στο υπάρχον κάδρο έτσι όπως είσαι. Δηλαδή, πρώτο σημείο είναι αυτό, δεύτερο είναι αυτό, τρίτο είναι αυτό και τέταρτο φυσικά είναι εκεί που σου έδειξε πριν με τον κόσμο. Άρα λοιπόν είχε άλλα 3 σημεία να παίξει, να βάλει κάτι να γίνεται. Και όταν να βάλει, να στήσει κάποιον, να περιμένει να γίνει κάτι σε εκείνο το σημείο. Άμα έχει βάλει σε ένα από αυτά τα σημεία κάτι να γίνεται, η φωτογραφία σου θα έχει περισσότερη ζωή. Τώρα είναι απλά σαν να έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα καταγραφή ενός υπόστεγου, ενός κτηρίου, με κάποιο κόσμο να έχει στο βάθος να γίνεται κάτι, αλλά δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Το θέμα μου δηλαδή εδώ πέρα είναι κολόνες και σκιά, τίποτα άλλο. Αν ήθελες να καταγράψεις μόνο αυτό, δεκτό. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μακράν πιο δυνατή η φωτογραφία σου με ένα έμβιο στοιχείο σε ένα από αυτά τα 4 σημεία που σου λέω. Φυσικά, αν μιλήσουμε για το 4ο σημείο, δεν θα προτιμούσα να έχεις τον κόσμο τόσο μακριά. Θα ήθελα να υπάρχει κάτι πιο ευδιάκριτο, κάποιος να κάνει κάτι, να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, να μην είναι τόσο χαοτικό, ας πούμε, τυχαία κόσμος, άλλοι μιλάνε, άλλοι τρέχουνε. Ελπίζω να καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Αυτό, κατά τα άλλα, σαν φωτογραφία, μια ενδιαφέρουσα καταγραφή, αλλά μέχρι εκεί, της λείπει λιγάκι η δράση, της λείπει το θέμα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, μας την έχει στείλει ο Νίκος. Είναι λοιπόν μια λήψη από κάτι σπασμένα παράθυρα, λερωμένα παύλα σπασμένα παράθυρα. Ψάχνω να βρω λιγάκι το θέμα σου, Νίκο, αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποιο θέμα είναι, γιατί βλέπω πολλά κάδρα σε ένα κάδρο, δεν εστιάζει το μάτι μου κάπου συγκεκριμένα. Παίζει σε όλη τη φωτογραφία. Πάμε να δούμε ένα βασικό πρόβλημα σε αυτή τη φωτογραφία, είναι το frame που έχεις βάλει γύρω-γύρω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μου έχεις βάλει ένα τόσο χοντρό λευκό frame σε αυτή τη φωτογραφία, δεν μπορώ να βρω το λόγο. Αν θέλεις, μπορείς να μου απαντήσεις στα σχόλια, να μου πεις πώς το σκέφτηκες και το έκανες εσύ αυτό. Δεν πιστεύω ότι προσθέτει κάτι τόσο χοντρό frame γύρω-γύρω από τη φωτογραφία σου. Έτσι. Επίσης, ποιο είναι το θέμα σου εδώ? Είναι τα παράθυρα που είναι λερωμένα και σπασμένα, είναι η αντανάκλαση? Ποια από όλες τις αντανακλάσεις είναι? Εδώ βλέπω μία αντανάκλαση, δύο, τρεις, ίσως και τέσσερις από κάτι που φαίνεται δεξιά. Το όχι τόσο το τέταρτο, έτσι. Γι' αυτό έβαλα ερωτηματικό, δεν ξέρω αν σίγουρα είναι και το τέταρτο. Αλλά έχεις τρεις αντανακλάσεις. Θα μπορούσες κάλλιστα λοιπόν να παίξεις με το natural frame, το φυσικό κάδρο δηλαδή, που μπορεί να σου δώσει μία επιφάνεια όπως είναι ένα παράθυρο, που είναι έτοιμο frame και εσύ φωτογραφίζεις το παράθυρο με την αντανάκλαση που σου δείχνει εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Εδώ όμως δεν βλέπω ποιο είναι το θέμα σου. Είναι το καλώδιο πάνω δεξιά, είναι η σημαία που είναι στο κέντρο με το σπασμένο παράθυρο, είναι τα δέντρα κάτω αριστερά. Πιο πολύ η σημαία μου κάνει με το σπασμένο παράθυρο θα μπορούσε να είναι το θέμα σου. Στην οποία περίπτωση, άμα ήταν να έχεις διαλέξει τελικά αυτό, εγώ θα έκανα κάτι τέτοιο. Θα κάδραρα με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει το μάτι του θεατή να πάει εκεί. Να μην αποσπάται από τα υπόλοιπα άσχετα με το θέμα μου πράγματα. Και δεν θα το άφηνα μόνο εκεί μάλιστα. Θα το πήγαινα ακόμη παραπέρα, δηλαδή κάπως έτσι. Που σημαίνει ότι εδώ πέρα έχω προσθέσει βινιετάρισμα, έχω προσθέσει θόρυβο, έχω αλλάξει το white balance, έχω ανεβάσει την οξύτητα. Έχω κάνει πιο δραματική τη φωτογραφία μου δηλαδή. Έχω ανεβάσει την παρακμή, ας πούμε, αυτή που βγάζει το λερωμένο frame μαζί με το σπασμένο παράθυρο, τη σημαία μέσα, έτσι. Θέλουμε να περνάμε μια ιστορία με τη φωτογραφία, όχι απλά να κάνουμε μια καταγραφή ενός παράθυρου, μια αντανάκλαση, οτιδήποτε, έτσι. Τώρα πιστεύω, κατά την άποψή μου, ότι περνάει μια ιστορία περισσότερο από ό,τι πέρναγε πιο πριν. Σκέψου το, πες μου τη γνώμη σου, πες μου αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε κάτω από τα σχόλια. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία φωτογραφία της σημερινής πεντάδας, μας την έχει στείλει ο Σωτήρης. Είναι ένα landscape, μια βάρκα μέσα σε έναν αγρό, με πολύ όμορφα χρώματα, φυσικά χρώματα, χαμηλό contrast. Πάμε να δούμε λιγάκι στοιχεία λήψης. Canon EOS 1300D, ταχύτητα 1:200, διάφραγμα 10, ISO 100 στα 18 χιλιοστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και με ένα τόσο βασικό μοντέλο μηχανής και φακού, μπορούμε να βγάλουμε πολύ αξιόλογες φωτογραφίες, έτσι. Να δούμε λιγάκι κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι έχεις διατηρήσει το lens flare μέσα στη φωτογραφία σου, Σωτήρη. Και να δούμε λιγάκι το ιστόγραμμα, γιατί είπα ότι η φωτογραφία έχει χαμηλό contrast, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι το ιστόγραμμα τίνει να πάει προς το κέντρο, όπου είναι η μεσαία τόνη, και βλέπουμε ότι δεξιά και αριστερά δεν έχει ιδιαίτερα πίξ, δεν έχει πολλή πληροφορία, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπουμε για παράδειγμα αριστερά ότι το μαύρο είναι flat, είναι σχεδόν επίπεδο. Αυτό σημαίνει, αν πάμε στο Photoshop και πάρουμε το eyedropper tool, το εργαλείο αυτό που είναι σαν σταγονόμετρο, και πάρουμε ένα δείγμα από εκεί που δείχνω αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι αυτό δεν είναι καθαρό μαύρο, είναι γκρι, έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η φωτογραφία μας δεν έχει τελείως μαύρα, ούτε τελείως άσπρα. Είναι κάπου πιο μέσα. Άρα λοιπόν έχει χαμηλό contrast και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Αυτό θυμίζει βέβαια και μερικά φιλτράκια που υπάρχουν στο Instagram, μερικά έτοιμα φίλτρα που κάνουν τις φωτογραφίες μας λίγο πιο επίπεδες ή λίγο πιο περίεργα τα χρώματα. Δεν ξέρω αν την επεξεργάστηκες έτσι. Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι δεν τα πάω πολύ καλά με το Instagram και με τις έτοιμες, τα έτοιμα φίλτρα που έχει. Διότι πολύ απλά υποστηρίζω
ότι ό,τι φίλτρο ή επεξεργασία κάνουμε στη φωτογραφία μας, καλό είναι να ξέρουμε τι κάνουμε για να μπορούμε να το εφαρμόζουμε και σε κάθε άλλη φωτογραφία αν κάτι μας αρέσει. Και αν πατάμε απλά τυχαία κουμπάκια και κουνάμε σλάιντερ τυχαία μέχρι να βρούμε κάτι που απλά να είναι ωραίο. Να κάνουμε πράγματα δηλαδή εις γνώση μας, όχι να τα κάνουμε τυχαία επειδή είναι αυτοματοποιημένα. Έτσι, αυτό υποστηρίζω εγώ. Η φωτογραφία λοιπόν είναι μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Βγάζει θετικά συναισθήματα όταν την κοιτάει κανείς. Μου αρέσει πάρα πολύ η σύνθεση. Δεν έχω κάτι άλλο να παραθέσω. Μπράβο, Σωτήρη. Αυτές λοιπόν ήταν οι 5 φωτογραφίες αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω η κριτική μου να σας φάνηκε χρήσιμη και να σας βοήθησε ώστε την επόμενη φορά να κάνετε ακόμα καλύτερες φωτογραφίες. Φυσικά την επόμενη εβδομάδα έχουμε την 10η κριτική φωτογραφίας, στην οποία σας επιφυλάσσω μια μεγάλη έκπληξη. Γι' αυτό, όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι, ώστε να δείτε το βίντεο ακριβώς όταν θα ανέβει στην ώρα του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!